Γεια σας, είμαι η Πραξία, 69 χρονών και είμαι 17 χρόνια χείρα. Μόνη μου όλα αυτά τα χρόνια, αφού από τότε που πέθανε ο άντρας μου δεν έτυχε να γνωρίσω κάποιον άλλο. Εγώ ζούσα στην πρωτεύουσα, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια μαζεύτηκα και εγκαταστάθηκα σε μία μικρότερη και πιο ήρεμη πόλη, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Εκεί, έχω και ένα δικό μου σπίτι, το ανακαίνισα και εγκαταστάθηκα πλέον μόνιμα εδώ. Το σπίτι είναι μία ισόγεια μονοκατοικία. Το θέμα είναι ότι είναι μεγάλο το σπίτι. Κάποια στιγμή λοιπόν, σκέφτηκα να βάλω μία αγγελία και να νοικιάσω ένα δωμάτιο, σε κάποιο άτομο. Πήρε λοιπόν κάποια στιγμή ένας άντρας τηλέφωνο και ενδιαφερόταν για το δωμάτιο. «Κοίτα να δεις», του λέω. Κακός που δεν το έγραψα στην αγγελία, αλλά θα προτιμούσα να το νοικιάσω σε κοπέλα το δωμάτιο, επειδή θα μένει μέσα στο σπίτι, μαζί μου. «Μη σας νοιάζει», μου λέει η κυρία. «Εγώ μόνο για να κοιμάμαι το θέλω το δωμάτιο. Όλη μέρα δουλεύω και δεν θα σας ενοχλώ καθόλου», μου είπε. Τότε του είπα εγώ, αφού είναι έτσι του λέω, έλα να το δεις το δωμάτιο. Ο άντρας μετά από λίγο ήρθε στο σπίτι μου. Το δωμάτιο του άρεσε και το έκλεισε αμέσως. Σώτο τον λέγανε. Ένας άντρας μέχρι εκεί πάνω, γυμνασμένος και είναι 40 χρονών, χωρισμένος. Στο επάγγελμα είναι σερβιτόρος και δουλεύει σε 2 δουλειές. Γι' αυτό μου είπε ότι θα λείπει συνέχεια από το σπίτι. Πράγματι λοιπόν, τον πρώτο καιρό, καλά-καλά δεν τον έβλεπα καθόλου στο σπίτι. Ερχόταν πάντα αργά, μόνο για να κοιμηθεί. Μετά από κάποιο διάστημα όμως, στο τέλος της σεζόν, η μία δουλειά έκλεισε για χειμώνα και τότε είχε μία δουλειά και δούλευε πάντα πρωινός. 4 η ώρα το απόγευμα είχε σχολάσει και ήτανε σπίτι. Τότε ήταν που άρχισα σιγά-σιγά να το γνωρίζω καλύτερα. Περνάγαμε χρόνο μαζί μέσα στο σπίτι. Τον φρόντιζα. Του μαγείρευα, του έφτιαχνα καφέ, κάναμε παρέα και είχαμε έρθει πολύ κοντά. Μία μέρα του λέω. «Καλά. Εσύ είσαι μικρός. Γιατί δεν τα ξαναέφτιαξες με καμία κοπέλα μετά το χωρισμό σου. Άσε κυρά Πραξία. Πότε να τη βρω? Αφού βλέπεις. Ο χρόνος μου είναι πολύ περιορισμένος. Πάντως μου λέει κυρά Πραξία, έχω θέμα. Χρειάζομαι κάποια και για το άλλο μου λέει. Έχω πολύ καιρό να βρεθώ με κάποια». Έτσι μου είπε. Άχου, λέω εγώ από μέσα μου να μην είμαι πιο μικρή. Το θέμα είναι ότι δεν το είπα μόνο από μέσα μου. Μου ξέφυγε και του το είπα. Αν ήμουνα του λέω πιο μικρή, δεν θα μου γλίτωνες. Είσαι ωραίος άντρας. Και ποιος σου λέει κυρία Πραξία μου ότι με νοιάζουν εμένα οι ηλικίες. Εσύ μου λέει, είσαι γυναικάρα. Ας είσαι πιο μεγάλη. Εμένα, μου αρέσεις πολύ. Έτσι μου είπε. Τι εννοείς? Του λέω εγώ με τρεμάμενη φωνή. Έτρεμα παιδιά. Σε θέλω, μου λέει. Αυτό εννοώ. Θέλεις, μου λέει, να πάμε μέσα? Αν θέλω, αγορίνα μου. Και βέβαια θέλω, και πολύ μάλιστα. Παιδιά με πήρε και με πήγε μέσα, με έριξε στο κρεβάτι και μου το έκανε σαν τρελός. Σαν να μην υπήρχε αύριο. Τέτοια μανία, σε άντρα, πρώτη φορά είδα. Μου έριξε κάτι δυνατές και απότομες που με πέθανε. Με ξεβίδωσε. Μετά, κάναμε χάλια και τα σεντόνια. Τέτοια ευχαρίστηση, πρώτη φορά ένιωσα στη ζωή μου. Μου το έκανε 4 φορές εκείνη τη μέρα. Από τότε, σχολάει και τρέχει σαν τρελός να έρθει στο σπίτι. Και εγώ βέβαια, δεν πάω πίσω. Στην αυλή τον περιμένω και τον αρπάζω και τον τραβώ στο κρεβάτι. Νιώθω σαν να ζω μία δεύτερη εφηβεία. Και να σας πω την αλήθεια μου. Ότι θα ζούσα τέτοιες χαρές στα γεράματα, δεν το περίμενα με τίποτα. Είμαι πολύ τυχερή, δεν νομίζετε? Τι λέτε εσείς?